Γέροντα, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εμείς έχουμε πολλά σκάνδαλα κάτω στον κόσμο. Υπάρχουν γυναίκες που είναι μέσα σε συλλόγους και κάνουν σκάνδαλα. Και υπάρχουν άνθρωποι και μπαίνουν και κάνουν τέτοια σκάνδαλα. Εσείς τι πρέπει, τι λέτε εσείς, να υπάρχουν γυναίκες, να έχουν επαφή με τους άνδρες, να έχουν συνεργασία, ή μήπως πρέπει να ακολουθήσουμε την πατερική γραμμή ή ας τις έχουμε τις γυναίκες μέσα. Όχι. Οι γυναίκες δεν πρέπει να είναι μαζί σε Δεν συλλόγους. πρέπει να είναι, διότι πρώτα μυστικό δεν κρατάνε. Μάλιστα. Μυστικό δεν κρατάνε. Ναι. Διότι εφόσον δεν κρατάνε μυστικό, πρέπει να προσέχουν. Να μην τα βάλουν αυτά τα πρόσωπα να κυβερνάνε. Γιατί. Μα εγώ δεν σας το είπα ότι κυβερνάνε συλλόγους. Δεν πρέπει. Σας το είπαν άλλοι. Ναι. Οι άλλοι σας το είπαν, οι φίλοι σας. Κρυφά, κρυφά γίνεται αυτό. Κρυφά. Αλλά και το κρυφό θα φανερωθεί κάποτε. Αλλά φανερωθεί, δια σκανδάλου θα γίνει. Θα γίνει σκάνδαλο και θα φανερωθεί. Ό,τι κρυφό είναι και θα γίνει μετά σκάνδαλο. Θα γίνει σκάνδαλο. Δεν πρέπει ούτε μέσα στο σύλλογο να μπαίνουν, ούτε να κυβερνάνε, ούτε να κηρύττουν, ούτε. Μα γύρωτα, συγγνώμη, τίποτα. Εγώ τώρα εκπλήσουμε. Εγώ δεν σας το είχα πει αυτό το πράγμα. Ναι. Το γνωρίζατε. Το γνωρίζω, εγώ το γνωρίζω. Μπαίνουν, αν επιτρέπετε, από τι το γνωρίζατε. Μπαίνουν και κάνουν σκάνδαλα κρυφά. Αλλά ήρθε καιρό να φανερωθεί. Σας το είχαν πει οι φίλοι σας. Ναι. Αλλά περιμένατε να σας το πω εγώ. Κρυφά, τα γνωρίζω κρυφά. Και συνάμα. Κατάλαβα. Οπότε είναι μυστήριο το μυστήριο. Να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν σας το είπα. Ούτε γραμματής, ούτε γραμματής να μπαίνουν οι γυναίκες μέσα σε ούτε αυτά. Γραμματής, ούτε γραμματής. Ούτε να έχουμε επικοινωνία. Δεν έχουν εμπιστοσύνη του λόγου. Μάλιστα. Διότι μυστικό δεν κρατάνε. Και μπερδεύω. Τι κάνω. Δεν κρατάνε μυστικό. Διότι έχει γίνει κάποιο κοινωνικό κάποτε μέσα στην κυβέρνηση, την οποία εβάλανε γυναίκα και τα διάλυσε όλα. Την οποία το όχι, το βάλανε, εβάλανε κάποιο μυστικό σε κάποιο σπίτι μέσα και δεν το κρατήσανε. Μάλιστα. Δεν το κρατήσανε το μυστικό αυτό και μετά τις κατήργησαν να πιάνουν θέση. Μάλιστα, ναι. Διότι και μαθαίνουν τα μυστικά μετά. Και αν υπάρχει γέροντα κάποιος ο οποίος κάνει σκάνδαλα με γυναίκες, δηλαδή παγορεύεται, πειράζει γυναίκες σεξουαλικά, ναι, πρέπει να τον κρατήσουν. Όχι. Κάποιοι λένε να τον αφήσουμε να μετανοήσει και τα λοιπά. Να μετανοήσει. Αν δεν μετανοήσει, να φύγει από εκείνη τη φάση. Και αν αυτός κάνει ψεύτικη μετάνοια και τους κοροϊδεύει. Αυτό το γνωρίζω ότι δεν είναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει πραγματική μετάνοια, δηλαδή. Δεν υπάρχει πραγματική μετάνοια. Πρέπει να αλλάξει θέση. Να φύγει αυτό το άτομο. Να φύγει από εκεί. Κάντε κι εσείς καμιά προσευχή, μήπως και αυτός μετανοήσει. Γιατί επειδή και εγώ αυτό είπα, να φύγει, τα βάλανε μαζί μου. Όχι, όχι. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Όχι, όχι. Επειδή εγώ τον έπιασα αυτό φορά, έγινε κάτι και τον έπιασα. Αυτά δεν τα βγάζω βέβαια πολύ. Όχι, όχι. Αλλά δεν το καταλαβαίνω. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή. Σε τέτοιες θέσεις δεν πρέπει να μπαίνουν να κυβερνάνε. Τέτοια άτομα. Ούτε σε γραφεία οι γυναίκες. Σε γραφεία. Και αυτό το άτομο δηλαδή είναι αρσενικός. Αυτός, ο άντρας πρέπει να φύγει δηλαδή και αυτός. Να πάει επειδή σε δεν άλλη μετανοεί. Ενορία. Σε άλλη είναι ενορία, σε σύλλογο, στο σύλλογο μαζί. Ή να μετανοήσει ή να διορθωθεί η κατάστασή του. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι σωστό. Εμείς χαίροντα θα γίνουν και άλλα μετά, διότι όσο και να είναι θέλει προσοχή μεγάλη. Ώστε το γνωρίζατε γέροντα αυτό. Ναι. Το γνώριζα, αλλά είναι, άμα δεν έρθει η ώρα, δεν πρέπει εγώ να μιλήσετε. Να προτείνω το λόγο. Άμα δεν, έτσι μου έχουν πει αυτοί. Μάλιστα, αν δεν σας το πω εγώ δηλαδή. Ναι. Και τι να κάνω άμα τώρα. Άμα το προτείνετε, τότε έχω το δικαίωμα κάπως να σας βοηθήσω. Ναι. Εμένα πώς μπορείτε να με βοηθήσετε πρώτα και να το πω και στα παιδιά. Στα άλλα, προσοχή, που είναι και στον άλλο σύλλογο, και στο δικό μας, Άγιος, ναι, Μάξιμος Ομολογητής που είναι, ναι, και στην άλλη την Πυρηνοφέα. Τι να τους πω. Γιατί εγώ τους λέω να μην έχουν γυναίκες, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί δεν θα έχουν καλή μετάνοια. Εσείς τι συμβουλή δίνετε. Εμπιστοσύνη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και πώς θα σωθούμε εμείς γέροντα κάτω, που πέφτουμε όλο αμαρτίες, όλο. Θα προσέχομαι. Μόνο με την προσοχή δηλαδή. Θα προσέχομαι. Εγώ εδώ που κάθομαι βρίσκομαι επί φυλακή και βρίσκομαι πάντα σε υποπίεση. Δηλαδή, πού να το πω, με προειδοποιεί και προσέχω.
τα άτομα που έρχονται εδώ. Μάλιστα. Α, σας προειδοποιεί ποιοι θα δεν είναι εντάξει και ποιοι θα κάνουν λάθος. Α, μάλιστα. Να τους πείτε ολόθερμα τη μετάνοια, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και όλων των αδελφών κάτω, και να προσεύχονται για μας να μην χάσουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ λυπημένοι, διότι η κατάστασή μας είναι πολύ επικίνδυνη, η ανθρωπότητα, και η καλή μας Παναγία που βρίσκεται στον Παράδεισο, βρίσκεται και θα βρίσκεται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Η καλή μας Παναγία θα βρίσκεται υποδέση υπέρ της Αγίας Τριάδος. Άλαβα, Γέροντα, ευχαριστώ. Γέροντα, να σας ρωτήσω, κάνει να έχει ο χριστιανός στο σπίτι του βιβλία μαύρης μαγείας, έστω και από περιέργεια, να δει τι λένε? Όχι, καθόλου. Απαγορεύεται? Ούτε από περιέργεια. Γιατί η περιέργεια είναι κακό πράγμα. Μάλιστα. Το χριστιανό να έχει περιέργεια. Ωραία, δεν κάνει. Εντάξει. Αν έχει περιέργεια, σιγά σιγά θα γίνει φωτιά, θα καεί το δάσος. Η περιέργεια καίει την ψυχή του ανθρώπου. Μάλιστα. Δεν είναι καλό πράγμα περιέργεια. Μόνο ο Σατανάς την έχει την περιέργεια. Ο χριστιανός δεν πρέπει να έχει περιέργεια. Απαγορεύεται. Και ειδικά σε αυτά τα βιβλία που είναι της Μαύρης Μαγείας. Απαγορεύεται. Ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, απαγορεύεται. Αν είναι δυνατόν να το κάψει, να το κάψει. Τόσο το φυλάγει, τόσο η ψυχή του καίεται. Μάλιστα. Καίεται. Είναι τόσο εξαιρετικά αυτά τα βιβλία που γίνεται ένα άνθρωπο και ύστερα πάει στο φούντο. Μάλιστα. Εντάξει, Γέροντα. Ευχαριστώ. Και οι σημερινές γυναίκες, Γέροντα, πώς θα σωθούν? Θα βάλουν λίγο βία στον εαυτό του να σωθούν. Γιατί έχουν πολύ τη φιλαρέσκεια, τους αρέσει καλοπέραση. Όχι. Θα αφήνουν και κάτι στην πάντα. Θα αφήνουν κάτι μάλιστα, στην πάντα. Ναι. Διότι κάνουν και σκάνδαλα πολλά. Αν δεν στηριθούμε σε αυτή την παρούσα ζωή, έστω κάτι να στηριθούμε, ο καλός μας Θεός, όπως εδώ πορευόμεθα, μάλιστα, όπως βιώνουμε σε αυτή την παρούσα ζωή, θα μας κρατήσει αναλόγως την παρούσα ζωή, αναλόγως τη διαγωγή, με λίγα λόγια, που θα προσφέρουμε στον καλό μας Θεό, από την παρούσα ζωή θα μας χαρίσει και την αιώνια ζωή ο Θεός, τη θέση του Παραδείσου. Και άλλη μια ερώτηση. Αν εδώ δεν είμαι θα σωστή, δεν θα μας δώσει σωστό. Κάποιος που θα πάρει το 660 άδεισο ή στην κόλαση, όταν πάρει